Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You. Μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Από τις 26 ως τις 30 Μαρτίου αναμένεται να υπογραφεί η νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Είναι μια πρώτη κίνηση, όπως πολύ σωστά είπες, η οποία θα φέρει πιο κοντά την δέσμευση, την επιθυμία της κυβέρνησης. Είναι μια από τις βασικές πολιτικές επιθυμίες να αυξήσει τον κατώτατο μισθό για προφανείς λόγους, όπως καταλαβαίνουμε. Εντάσσεται πολύ έντονη στην κυβερνητική της ατζέντα. Και αυτό που ουσιαστικά δημιουργεί αυτή η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι ένα δρόμο, ανοίγει το δρόμο, ένα χρονοδιάγραμμα για τις εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο, ο οποίος βέβαια δεν θα γίνουν άμεσα, αλλά θα γίνουν σε βάθος τριετίας. Οπότε δεν είναι κάτι που σημαίνει ότι θα δούμε άμεσα κάποια αλλαγή από τα 586 ευρώ, δηλαδή που είναι σήμερα ο βασικός μισθός για τους άνω των 25, δεν θα αλλάξει στις 30 Μαρτίου, δεν θα δούμε κάτι άλλο. Όμως εκτιμάται ότι το πρώτο βήμα είναι να φτάσει στα 680 ευρώ το 2019 για να διαμορφωθεί εν συνεχεία στα 751 ευρώ το 2020, όπως αν θυμόμαστε ήταν και μία από τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης ήδη από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει, για το οποίο μάλλον υπάρχει κάποια συνεννόηση με τους θεσμούς. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει μονομερώς η κυβέρνηση. Το έχει προαναγγείλει αρκετές φορές στο παρελθόν η κυρία Αξιόγλου ότι είναι επιθυμία της κυβέρνησης, η οποία σιγά σιγά τίνει να γίνει πράξη. Και φαίνεται ότι υπάρχει, θα συνδεθεί προφανώς και με την ανάπτυξη και με διάφορα άλλα οικονομικά μεγέθη της χώρας, ούτως ώστε να μην γίνει μονομερώς, αλλά να γίνει σε συνεννόηση με τους θεσμούς. Όπως φαίνεται ήδη από το τέλος της τρίτης αξιολόγησης έχει μπει το νερό στα βλάκια σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως κακά τα ψέματα είναι και κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και ως προεκλογική υπόσχεση, δεδομένου του χρονοδιαγράμματος που περιγράψαμε πριν από λίγο, δηλαδή δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, αλλά το περιμένουμε το 2019 και το 2020 αντιστοίχως. Αν όμως αυτό συνδυαστεί με εκλογικές ή προεκλογικές εξελίξεις, αυτό σίγουρα θα αποτελέσει ένα ακόμα όπλο στην φαρέτα της κυβέρνησης. Προφανώς αυτό αφορά εκατομμύρια κόσμο, διότι όπως γνωρίζουμε πάρα πολλοί συμπολίτες μας εργάζονται αυτή τη στιγμή με τον, τουλάχιστον όπως φαίνεται στα χαρτιά, με τον κατώτατο μισθό. Είναι όμως και κάτι το οποίο έχει προκαλέσει και αντιδράσεις από παραγωγικούς φορείς, κυρίως από την πλευρά των βιομηχάνων, οι οποίοι θεωρούν ότι μια αύξηση στον κατώτατο μισθό θα ανεβάσει το κόστος εργασίας, το οποίο συμπεριλαμβανομένου και του μη μισθολογικού κόστος προφανώς είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Γεγονός που αφόσον πάμε πιο κοντά προς την υλοποίησή του, μπορεί να φέρει αντιδράσεις και αύξησης και το θα δούμε πώς θα επηρεάσει αυτό το μέτωπο των μισθών αλλά και τις ανεργίες ευρύτερα.